είπαν, είπε ότι έφαγε ψωμί. Μόνο από το ψωμί αυτό ήταν, όπως θα πούμε, πάρα πολύ μικρό. Είτε προσλαμβάνεται από τον εργολάβο των αλληλικών, είτε είναι πρακτικός υπάλληλος, είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού καλλιέργειας, συντονίζει όλες τις εργασίες παραγωγής και παράδοσης του αδερφιού και είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη του προσωπικού. Με άλλα λόγια, ο ρόλος του είναι κυρίαρχος στην Αλλική. Πότε είναι το μακρύ χέρι του εργολάβου και πότε του κράτους. Στη συνέχεια είναι ο αρχιτεχνίτης, ο μάστορας τα λέγαμε του Αλατιού. Είναι αυτός που γνωρίζει τα μυστικά του της παραγωγής και επιβλέπει καθημερινά όλες τις εργασίες για να παραχθεί όσο δυνατόν περισσότερο και καθαρότερο αλάτι. Εδώ υπάρχει μια σημαντική διάκριση. Είναι οι μόνοι που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, ενώ όλοι οι άλλοι, όλες οι άλλες ειδικότητες των εργαζομένων, όπως είναι οι εξοδίκτες, οι μεταφορείς ή οι καταγωγείς, αμείβονται με βάση το πόσο αλάτι βγάζουν την ημέρα. Να επανέλθουμε όμως σε αυτούς τους δύο ανθρωπογενείς παράγοντες, δηλαδή τη φύση της εργασίας και την πολιτική με την περιεκτική έννοια του όρου. Η φύση της εργασίας, πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι κάνει ένα αξιοσημείωτο κύκλο. Τα πολύ παλιά χρόνια, δηλαδή τον καιρό της Ενετοκρατίας που έχουμε στοιχεία για τη λειτουργία των αλληλικών από τότε, ξεκινά με καταναγκαστικό τρόπο, δηλαδή ως αγκαρία. Και καταλήγει στα σύγχρονα χρόνια του τουρισμού σε άρνηση προσφοράς εργασίας. Είναι ο καιρός που κανείς πια δεν θέλει αυτή τη δουλειά, γιατί ο τουρισμός είναι σίγουρα πιο προσωποφόρος, πιο ξεκούραστος και σίγουρα πιο γκλαμουράτος. Στα ενδιάμεσα χρόνια, η εργασία στις αλληλικές, παρότι αποδεσμεύεται από τον καταναγκαστικό της χαρακτήρα, εξαρτάται όλο και πιο επώδυνα για τους ανθρώπους αυτούς από την πολιτική. Ή από κάποιο κόμμα, προφανώς. Για άλλους, η εργασία εξαιτίας ακριβώς αυτής της ένταξής τους σε κάποιο πολιτικό κόμμα είναι αποκλεισμένη. Για τους άλλους, τους πολιτικά ομόδοξους, η εργασία είναι το ανταλλακτικό μέσο για την κομματική στήριξη. Είναι ρόλοι που κρατάνε χρόνια, αλλά βέβαια δεν είναι ισόβιοι. Είναι προσωρινοί. Αυτή, όταν κάποιο άλλο κόμμα έρχεται στην εξουσία, αυτοί που εργάστηκαν γίνονται πια αποκλεισμένοι, και οι μέχρι τώρα αποκλεισμένοι παίρνουν τη θέση τους. Είναι, θα λέγαμε, επιβίωση με δόσεις και μπόλικες πινελιές ανθρώπων ευτελισμού για όσους εικαιτεύουν δουλειά έξω από την περίφραξη των αλληλικών. Με μια δύο υπερβολής θα έλεγα ότι είναι μια εναλλασσόμενη ανθρωποφαγία με ανώτιμο ένα μεροκάμα. Αλλά και τα συναισθήματα είναι εναλλασσόμενα. Ζήλια και προσμονή έξω από το φράχτη των αλληλικών, ανακούφιση και λύτρωση μέσα. Ας αναλύσουμε λίγο τα πράγματα. Το καιρό της Ενετοκρατίας, μιλάμε δηλαδή από το 1386 μετά, πολλούς αιώνες πριν, οι αλλικάριδες, όπως είπαμε, είναι αγκαρεμένοι. Κατακλείζουν το χώρο των αλληλικών για 6 μήνες, χωρίς να μπορούν να απομακρυνθούν ούτε μέρα, ούτε νύχτα, χωρίς άδεια. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να αντιγραφεί κανείς από τους καταλόγους αυτούς. Πολλοί το επιζητούσαν, γιατί είχαν ένα μικρό προνόμιο. Όσο εργάζονταν στις αλληλικές, δεν επιτρεπόταν να καλούνται στα δικαστήρια ή να κατάσχονται τα περιουσιακά του στοιχεία. Και επίσης είχαν ένα δικαίωμα να προσλαμβάνουν αντικαταστάτη, αν ήθελαν, το σκαντζαβούρο, όπως τον λέγανε τότε.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, ας πούμε τον αιώνα πια της μισθωτής εργασίας, η πρόσβαση στις αλικές δεν διέπεται σχεδόν από κανένα αξιοκρατικό κανόνα ή κριτήριο. Η κομματική ομοιομορφία του επιστάτη, που είναι ο απόλυτος άρχον των προσλήψεων και του υποψήφιου προσλαμβανόμενου, δίνει το πολυπόθητο εισιτήριο σε ένα πενιχρό αλλά πολύτιμο για τη ζωή του μεροκάματος.